Και τώρα συνεχίζουμε με αριθμό 107 κάθετος 6, κάθετος 12 Δεκάτου 2010, επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγυρμού, κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα διερεύνησης της ενδεχόμενης Εξεταστικής Επιτροπής για την Οικονομία. Κλπ. Ο κ. Καρατζαφέρη έχει το λόγο. Υπενθυμίζω, κύριε Καρατζαφέρη, το δίληπτο για την παρουσία της ερώτησης. Κύριε Πρωθυπουργέ, εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό το θέμα για την Εξεταστική Επιτροπή για την Οικονομία. Το πρώτο ερώτημα που μπαίνει είναι αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Αν πρέπει να γίνει ή να μην γίνει. Υπάρχουν δηλώσεις ανθρώπων της κυβέρνησης που κάθονται κοντά σας ότι δεν πρέπει να γίνει. Εσείς ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχετε καταθέσει το αίτημα. Πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει. Η απάντηση είναι στα καφενεία. Ο κόσμος στα καφενεία λέει ότι έχουμε δεχθεί αυτές τις βολές και τις προσβολές στο εισόδημά μας. Τουλάχιστον να μάθουμε για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο σήμερα ο Έλληνας βρίσκεται σε αυτή την οικονομική καχεξία. Τι έφταξε. Σε αυτό το αμήλικτο ερώτημα δεν πρέπει να απαντήσουμε. Και βεβαίως το θέμα μπαίνει τι θα ψάξουμε. Πότε στράβωσε το κλίμα με ήττα και με γιώτα, κύριε Πρωθυπουργέ? Στράβωσε τότε από την προσπάθεια να μπούμε στην ΟΝΕ, την τακτική. Τότε που χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία δημιουργικής λογιστικής. Από τότε. Δεν εξετάσουμε αυτή την περίπτωση? Δεν εξετάσουμε την περίοδο του χρηματιστηρίου, όπου ο τότε Πρωθυπουργός μίλαγε για 7.000 μονάδες και ο κόσμος ενεπλάκη στη μεγαλύτερη περιπέτεια για να πέσει το χρηματιστήριο σε 3 μήνες στις 1.000 μονάδες. Δεν θα εξετάσουμε την αμαρτωλή περίοδο του 2000-2004 με τα Ολυμπιακά κίνητα, όπου ο διαγωνισμός ήταν η εξαίρεση και ο κανόνας ήταν οι αναθέσεις, και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αναθέσεις στο μεγάλο πάρκο των αναθέσεων και των offshore εταιριών. Δεν θα εξετάσουμε την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα εξετάσουμε την περίπτωση Λογοσκού που πήγε στις Βρυξέλλες και κατήγγειλε αυτή τη δημιουργική λογιστική, όπου άρχισε η Ευρώπη να μας βλέπει περίεργα. Δεν θα εξετάσουμε την περίοδο όλων των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα εξετάσουμε την περίοδο των κουμπάρων, όπου ο κόσμος περίμενε να πάει κάποιος φυλακή. Και σήμερα ο κουμπάρος των κουμπάρων είναι ο επιτελάρχης του κ. Ψωμιάδη στις εκλογές της Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Δεν εξετάσουμε όλα τα λάθη του 7 και του 9. Δεν εξετάσουμε τα λάθη τα δικά σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Όταν έβγαινε ο υπουργός σας και έλεγε θα προλογίζουμε καταθέσεις και έφυγαν 40 δισεκατομμύρια και πήγαν στο εξωτερικό. Με αποτέλεσμα την αδυναμία των τραπεζών. Δεν εξετάσουμε αυτά που ακούστηκαν οι διαφραμμένες χώρας. Δεν θα εξετάσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι αμέσως, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Σοσιαλιστών, των οποίων είστε πρόεδρος, που ψήφισε το Σοσιαλιστικό Κόμμα εδώ ότι η χώρα μας είναι η πιο διαφθαρμένη της χώρας. Υπέγραψαν τέτοιο ψήφισμα, ψήφισαν τέτοιο ψήφισμα. Αυτά δεν πρέπει να εξετάσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Στις τελευταίες μέρες βλέπουμε ένα θέατρο του παραλόγου, κύριε Καρατζαφέρη. Για το λόγο αυτό θεωρώ όντως χρήσιμη και επίκαιρη την ερώτησή σας. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να εγκαλεί τη σημερινή κυβέρνηση ότι τεχνητά φούσκωσε τα στοιχεία για το έλλειμμα του 2009. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν τι μας λέει? Ότι πρόβλημα δεν υπήρχε, αλλά εμείς για να αποφύγουμε δικές μας ευθύνες και προεκλογικές υποσχέσεις παραποιήσαμε τα στοιχεία. Καταλαβαίνω την αντίδρασή τους. Εξιδίων τα αλότρια, που λέει και ο λαός, διότι πράγματι αυτή ήταν η μαγική φόρμουλα που ήδη χρησιμοποίησαν, όχι εμείς, κύριε Καρατζαφέρη, το 2004 για να αποποιηθούν των δικών τους ευθυνών. Πράγματι, το 2004 έκαναν σκόπιμα και απολύτως συνειδητά κραυγαλαίες αλχημίες, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αλλάξουν ακόμα και τον τρόπο καταγραφής των αμυντικών δαπανών. Το 2004, που παρέλαβαν μια οικονομία με ανάπτυξη 5%, μια Ελλάδα με τεράστιο κύρος στην περιοχή, με χρέος τότε 180 δις, που το εκτόξευσαν το 2009 στα 300 δις, δεν δίστασαν ποτέ να παίξουν ανεύθυνα, ακόμα και με τις αμυντικές δαπάνες, όπως σας είπα, να μεταφέρουν την καταγραφή του κόστους των εξοπλισμών στις ημερομηνίες παραγγελίες τους, δηλαδή στις προηγούμενες κυβερνήσεις των ΠΑΣΟΚ, αντί να καταγράφονται στον προϋπολογισμό της χώρας όταν γίνεται η παραλαβή, όπως ήθιστε και των υστέρων αναγνώρισε και η ίδια η Eurostat.
ως μόνη αποδεκτή μέθοδο καταγραφής. Αυτή η αλχημία, κύριε Καρατζαφέρη, κόστησε βαριά την Ελλάδα για τον απλό λόγο ότι ενώ η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στόχο είχε να απαξιώσει το ΠΑΣΟΚ, τελικά αυτό που κατάφερε ήταν ένα βαρύτατο πλήγμα για το κύρος της ίδιας της χώρας. Κατάφερε τότε να πυροδοτήσει έναν καταιγισμό κακών δημοσιευμάτων και πολιτικών δηλώσεων στη Γερμανία αλλά και σε όλο το διεθνή τύπο για την πατρίδα μας. Και η κριτική κατά της Ελλάδας δεν ήταν του είδους «η Ελλάδα προσπάθησε αλλά είχε δυσκολίες να μπει στο ευρώ». Η κριτική ήταν πολύ πιο καταστροφική. Κατηγορηθήκαμε η Ελλάδα ευθέως ότι είπαμε ψέματα, ότι εξαπατήσαμε δηλαδή την Ευρώπη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αδίκησε κατάφορα τη χώρα μας, τις προσπάθειες και τελικά τις θυσίες του ελληνικού λαού για την είσοδο στην ΟΝΕ. Ουδής, κύριε Καρατζαφέρη, είχε αμφισβητήσει σοβαρά την είσοδό μας ή την εγκυρότητα της ένταξής μας στο ευρώ πριν από τις εξελίξεις αυτές. Είχαμε και συνέχεια. Αυτή η κυβέρνηση Καραμαλή, που κατάφερε να διασύρει τις προσπάθειες της χώρας μας, αφού είχε καταφέρει να μας βάλει για πρώτη φορά σε επιτήρηση, μην το ξεχνάμε, πρώτη φορά μπήκε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιτήρηση επί Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται το 2007 ως το 2009 και αποκρύπτει τις αλήθειες των δικών της επιτευγμάτων. Κρύβεται και κρύβει την αλήθεια. Με πρώτη επίπτωση το ότι η Ελλάδα ξαναμπαίνει σε επιτήρηση το 2009, δύο φορές σε επιτήρηση επί Νέας Δημοκρατίας, αυτός είναι ο άθλος της, αλλά προσέξτε, για το έλλειμμα του 2007 που η Eurostat επανεκτίμησε ανωδικά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν συνετίστηκε, συνέχισε μέχρι τέλος να παίζει αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι για να κρύψει την αλήθεια, να σώσει την δικιά της εικόνα για καθαρά μικροκομματικούς λόγους. Θέλησε μέχρι και το παραπέντε στο παραπέντε να κρύψει το ότι τα έχει κάνει πράγματι θάλασσα. Αυτή την πρωτοφανή σε μέγεθος παραποίηση των στοιχείων με αυτόν τον τρόπο κάνει έναν ακόμα ατόπιμα που πληγώνει πια βαριά την Ελλάδα. Και όχι απλά την εικόνα μας. Πληγώνει κέραια την αξιοπιστία της χώρας μας. Πόσες φορές, κύριε Καρατζαφέρη, θα δανείζατε σε έναν φίλο εάν πιστεύατε ότι ήταν αναξιόπιστος? Πόσες φορές θα δανείζατε σε έναν γνωστό σας εάν ξέρετε ότι ο λόγος του είναι από μόνος του και εγγύης? Τελείως διαφορετικά. Διότι ακριβώς αυτό βρήκε μπροστά της η Ελλάδα. Το έλλειμμα της αξιοπιστίας, που ήταν τελικά και το μεγαλύτερο έλλειμμα. Και αν δεν είχε υπάρξει αλλαγή της κυβέρνησης, αλλά μαζί και επίπονες πολιτικές που έπειθαν και βέβαια πονάνε για την βούληση και την αξιοπιστία μας, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να σταθούμε όρθιοι και θα μαζεύαμε τα ερείπια της οικονομίας μας. Η ζημιά για την ελληνική οικονομία από τη συμπεριφορά της προηγούμενης κυβέρνησης είναι ανυπολόγιστη. Η ζημιά για την ελληνική οικογένεια την αισθάνεται στο πετσί του καθημερινά ο Έλληνας και η Ελληνίδα, από το μισθωτό μέχρι και τον επιχειρηματία. Και είμαι σίγουρος, κύριε Καρατζαφέρη, ότι δεν αμφιβάλλεται για την σκοπιμότητα, για την ανάγκη να διερευνηθούν οι ευθύνες όσων είχαν την φαϊνή ιδέα να αποκρύψουν την αλήθεια από τον ελληνικό λαό, αλλά και να στείλουν επισήμως ψευδή στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο μέρες πριν τις εκλογές του 2009. Και αυτό δεν αποτελεί εσωτερική υπόθεση. Πόσοι ξένοι δεν με ρώτησαν ηγέτες τους τελευταίους μήνες, καλά, κανένα στη χώρα σας δεν έχει ευθύνη για αυτή την παραποίηση των στοιχείων? Όπως είμαι σίγουρος ότι δεν αμφισβητείτε την διαφάνεια και την ενδελεχή καταγραφή των πραγματικών ελλειμμάτων, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τους εμπειρογνώμονες της Eurostat. Αυτό καταρρύπτει κάθε εικασία και κατασκευή της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε προσπάθειά της να συγκαλύψει τις τεράστιες ευθύνες της. Και δεν αμφισβητώ, κύριε Καρατζαφέρη, την σκοπιμότητα να συζητήσουμε για τις πολιτικές αποφάσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Έχω κάθε λόγο να συγκρίνουμε και να κρίνουμε αποφάσεις και πολιτικές του παρελθόντος. Να φωτίσουμε τις πολιτικές αυτές για τις μελλοντικές γενιές, αλλά για να μπορεί να κρίνει ο ελληνικός λαός καλύτερα τις πραγματικές διαφορές. Όμως το επίκεντρο της Εξεταστικής Επιτροπής, που θα γίνει, δεν μπορεί να μην είναι, κύριε Καρατζαφέρη, όχι η γενική αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής των τελευταίων 20 και 30 ετών, αλλά οι συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες και αποφάσεις που οδήγησαν στην κατάφορη παραποίηση των στοιχείων της περίοδου 2007-2009.
παραποίηση που αρχικά μας έβαλε για δεύτερη φορά σε επιτήρηση το 2009, για τα στοιχεία του 2007, που οδήγησε στο διασυρμό της χώρας μας διεθνώς, προκαλώντας τεράστια βλάβη στη χώρα και τον Έλληνα πολίτη και που τελικά μας οδήγησε στη μεγαλύτερη δοκιμασία που γνώρισε η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Ευχαριστώ.